Λοιπόν, όπω σα είχα πει, φίλε και φίλοι, στο προήμιο τη εκπομπή, σα είχα ε, κάνει μια αναφορά στο θέμα τη τρίτη προγραμματική δέσμευση που ανακοίνωσε πριν από δύο μέρες ο Δημήτρη Πιστεύω και αφορούσε τον πολιτισμό. Σήμερα όμω έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Πιστεύω, τον επικεφαλή τη παράταξη, επόμενη ημέρα και ε, στην πρώτη του και υποψήφιο δήμαρχο Οικιονίων, στην πρώτη του συνέντευξη ε, που δίνει με την ιδιότητα αυτή του υποψήφιου Δημάρχου. Κύριε Πιστεύω, καλώ ήρθατε στην εκπομπή. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, αυτό το, οποίο, το, το, πρώτο νομίζω πράγμα που θα ήθελε να ρωτήσω οποιοδήποτε είναι ότι γνωρίζουμε όλοι τον, τον πιστεύω. Οποιοδήποτε κινείται στου δρόμου, βλέπει συνέχεια τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν, έρχονται με την φίρμα Πιστεύω. Δεν ξέρουν όμω οι περισσότεροι τον Δημήτρη. Οπότε λοιπόν, εγώ θέλω να σα ρωτήσω, ποιο είναι ο Δημήτρη Πιστεύω. Ήρθε καιρός να τον μάθουν λοιπόν. Ακριβώς. Ε, αν και είναι ρητορικό, ρητορικό το ερώτημά σας, θα σα απαντήσω. Ε, γεννήθηκα στα Ποζικά Κορινθίας, είναι ένα χωριό του Δήμου Σικιονίων. Μεγάλωσα εκεί, από πρώτη γυμνασίου πήγα στο δημοτικό, πήγα εκεί πέρα, στο πρώτη γυμνασίου πήγα στο κρυονέρι και από δευτερά γυμνασίου, μέχρι που έβγαλα και το λύκειο, πήγα στο κιάτο. Στη συνέχεια έφυγα, πήγα στη Θεσσαλονίκη, πέρασα πολυτεχνείο, σπούδασα εκεί, ξεκίνησα καριέρα ενό στρατού στρατό στη Βόρεια Ελλάδα και από το 96 και μετά έχω επιστρέψει στο κιάτο. Γιατί πήρατε την απόφαση να κατεβείτε ω υποψήφιο όμω, Αυτό κάνει, είναι εύλογο να γεννάτε μια καχυποψία, γιατί μιλάμε τόση ώρα για, το, για την ιδιότητά σα του επαγγελματία. Και αντιλαμβάνεται κανεί ότι όταν ακούει εργολάβο Παύλα Δήμαρχο υπάρχει μια κακή υποψία. Πώ το έχετε αυτό στο μυαλό σα, Γιατί πήρατε την απόφαση να είστε υποψήφιο, Καταρχά, δεν είμαι εργολάβο. Όπω προείπα, είμαι πολιτικό μηχανικό. Έχω, έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκη και είμαι εργολήπτη δημοσίων έργων. Ο σωστό τίτλο είναι αυτό. Γιατί για να είσαι εργολήπτη προποθέτει να, να έχει βγάλει Πολυτεχνείο. Ε, δεν ε, ξέρω γιατί πρέπει να ποινικοποιήσουμε τον επαγγελματία και όταν έβγαλα εγώ το Πολυτεχνία, δεν μου είπε κανένα παίρνοντα το πτυχίο ότι δεν έχω δικαίωμα να γίνω δήμαρχο. Το αντίθετο θα έλεγα, άμα θέλετε την άποψή μου, λόγω τη φύση του, του επαγγέλματό μου, ε, είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχω και επιστημονική γνώση και τεχνική κατάρτιση και τη γνώση τη αγορά που τα θεωρώ απαραίτητα προσόντα για έναν άνθρωπο να είναι υποψήφιο και κατ' επέκταση δήμαρχο ενό Δήμου. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο, αυτό που εσεί λέτε ή παρουσιάζουν κάποιοι ω μειονέκτημα, για μένα είναι πλεονέκτημα. Είναι και αυτό το οποίο λένε αν, κάποιοι. Αν μόνο μα, αν ποινικοποιήσουμε τι σπουδέ κάποιου ανθρώπου και πολύ περισσότερο, αν ποινικοποιήσουμε την ε, καλή πορεία, καλή επαγγελματική πορεία και επιτυχημένη ενό επαγγελματία. Και να σου πω και κάτι. Τι θέλουμε τελικά. Θέλουμε έναν δήμαρχο ο οποίος να είναι άεργος και να κάνει να επαγγελματοποιήσει το, τη θέση του δημάρχου, το αξίωμα του δημάρχου ή έναν επιτυχημένο επαγγελματία ο οποίος πηγαίνει για να υπηρετήσει και αυτό το αξίωμα. Είναι αυτό το οποίο για να σα θυμίσω και μια κουβέντα, να σας θυμίσω και μια κουβέντα που είχαμε κάνει κάποια στιγμή δυο μα παλαιότερα, στι αρχέ όταν είχαμε πρωτογνωριστεί με αφορμή την υποψηφιότητά σα. Και σα είχα κάνει ένα αντίστοιχο ερώτημα, μου είχατε πει ότι ω εργολάβο, αναλαμβάνω έργα, άρα εφόσον κρίνομαι επιτυχημένα με βάση την επαγγελματική μου διαδρομή για αυτό, φαντάζομαι ότι αυτό θα πρέπει να είναι ακριβώ αυτό που είπατε, ένα πλεονέκτημα. Έτσι δεν είναι. Ε, φυσικά. Ε, φυσικά. Εκεί, πρέπει να κρυθώ, όχι εγώ, ο καθένα μα. Στο πώ θα βρει η δουλειά του, στον επαγγελματικό τομέα. Ακριβώ. Ακριβώς. Τώρα, έχετε να Η συγκεκρι... δουλειά μου είναι η σύλληψη κάποια ιδέα, ο σχεδιασμό τη και η υλοποίησή τη. Αν αυτά δεν είναι προσόντα, τότε τι είναι. Γιατί το κύριο αντικείμενο ενό Δήμου, όλοι μα το ξέρουμε, είναι τα έργα. Και να σου πω και κάτι. Είμαι 32 χρόνια μέσα στου Δήμου. Λόγω του επαγγελματό μου. Του ξέρετε, δημάρχου και τα δημοτικά τα πέσω και ανεκατοτά. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Το περιβάλλον του δημαρχείου για μένα είναι πολύ οικείο. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολλού δημάρχου. Ενδεικτικά θα πω, χωρί να παρεξηγηθώ, γιατί κάποιο δεν θα του πω. Τον κύριο Σκούρα, τον κύριο Κλαδούχο, το και τον κύριο Γιανόπουλο, Τσουλούφα, Παγγελόπουλο κτλ. Από τον κύριο Λαμπρόπουλο, τον κύριο Πνευματικό, τον κύριο Γιόνι, τον κύριο Καλατζή και πολλούς πολλούς άλλους. Επομένως, όλο, όλο αυτό το περιβάλλον μένα μου μόνο πολύ οικείο. Ξέρω πολύ καλά πώς διοικείται ένας Δήμος και πώς δουλεύει και πώς πρέπει να, να διοικηθεί σωστά. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Άρα λοιπόν και το κλείνω. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτό ακριβώ το οποίο κάποιοι σα το χαρακτηρίζουν ω μειονέκτημα θα αποδειχθεί στη διοίκηση του Δήμου πλεονέκτημα, διότι θα γνωρίζετε πλέον. Ακόμα δεν σα έπεισε. Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα. Φαντάζομαι με βάση αυτά που είπατε ήδη ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο στο μυαλό σα ε, για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το Δήμο και τα οποία επιζητούν λύση. Πώ τα έχετε ιεραρχήσει στο μυαλό σα, Ο βασικό στόχο μα είναι σύνδεση όλων των πλέον του Δήμου. Έτσι ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή υπεραξία τους. Και θα, σας, θα αναφέρω μερικά συγκεκριμένα, μερικά παραδείγματα. Ας ξεκινήσω από τη γεωγραφική θέση του Δήμου μας. Ο Δήμος μας βρίσκεται σε ένα σε μια ευλογημένη θέση, σε ένα κέριο σημείο. Είναι μία ώρα από το, την πρώτη πόλη της, της Ελλάδος. Είναι και μία ώρα από την τρίτη πόλη, μία ώρα από το πρώτο λιμάνι, μία ώρα από το τρίτο λιμάνι, μία ώρα από το αεροδρόμιο, το εθνικό αεροδρόμιο, είναι ένας δήμος ο οποίος συνδυάζει θάλασσα και βουνό σε λιγότερο από μία ώρα πατάς θάλασσα και πατάς χιόνι. Είναι ένας δήμος που διαθέτει δύο λίμνες ο κάθε τόπος θέλει να φτιάξει το μύθο του. Εμείς τον έχουμε τον μύθο μας και μάλιστα εδώ και χιλιάδες χρόνια που δυστυχώς τον έχουμε ανεκμετάλλευτο. Ποιος Αυτό... είναι ο μύθος? Ο μύθος του Ιρακλή, από τους μεγαλύτερου του κόσμου. Ωραία, λοιπόν θα κάνουμε μία μικρή διακοπή γιατί χρειάζεται να πάρετε κι εσείς και εμείς μια μουσική ανάσα. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν, MyRadio 89,6. Έχουμε εδώ καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Πιστεύω, τον υποψήφιο δήμαρχο Σικιονίων, ο οποίο μα κάνει την πρώτη γνωριμία και με εμά και με, με εσά, του ακροατέ και ουσιαστικά τηλεθεατέ, αφού είναι κατά κάποιο τρόπο και τηλεοπτική εντό πολλών εισαγωγικών αυτή η συνέντευξη. Θέλω να σα ρωτήσω, κύριε Πιστεύω, γιατί ονομάσατε το συνδυασμό σα επόμενη μέρα και ποιο είναι ο συμβολισμό πίσω από το λογότυπο. Κοιτάξτε να δείτε. Η επόμενη μέρα νοηματοδοτεί τη βασική διαφορά αντίληψης που υπάρχει, που έχουμε σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του Δήμου. Σε ό,τι αφορά τα σύμβολα. Οι τρεις γραμμές με τα διαφορετικά χρώματα συμβολίζουν τις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου, τη Δημοτική Ενότητα Σικιονίων, Φαλίας και Φενεού πάνω από αυτές τις δημοτικές ενότητες που για μας είναι κοινό τόπο, χωρίς εσωτερικά σύνορα και γι' αυτό μιλάμε και για ισόρροπη ανάπτυξη παντού χωρίς αποκλήσεις κανενός πάνω λοιπόν από αυτές τις τρεις γραμμές που συμβολίζουν όπως είπαμε τις τρεις δημοτικές ενότητες ανατέλει ένας ήλιος ένας ήλιος αισιοδοξία που το κίτρινο χρώμα του συμβολίζει την καθαρότητα και τη διάβγεια με την οποία εμείς θα διοικήσουμε το Δήμο την επόμενη μέρα. Να πάμε λίγο στο πρόγραμμα, το οποίο φαντάζομαι ότι ήδη το έχετε και το μελετάτε. Τι θα περιλαμβάνει? Ήδη έχουν καταθέσει αρκετές προγραμματικές δεσμεύσεις και θα ακολουθήσουν και άλλες τις επόμενες ημέρες. Ε, ενδεικτικά θα αναφέρω, τα έχουμε σχετικά με τα αγροτικά, με τον πολιτισμό ε, και με την νεολαία. Για παράδειγμα, στον πολιτισμό έχουμε αναφερθεί στην αναγκαιότητα κατασκευής ενός ε, ανοιχτού θεάτρου και με, αυτό το λέω και με αφορμή όλων των εκδηλώσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή στο Κιάτο γιατί γίνονται πραγματικά πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις κυρίως από ιδιώτες όχι κυρίω από ιδιώτε ή από συλλόγου, ε, φορεί, ομάδε τέλο πάντων πολιτισμού του και αθλητισμού της πόλης μας, ε, οι οποίες γίνονται πάνω σε αυτοσχέδιες ε, εξέδρες, στις αυλές των σχολείων. Νομίζω ότι δεν αξίζει κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό από τα πρώτα που θα κάνουμε, και αποτελεί δέσμευση για μένα, είναι η κατασκευή ανοιχτού θέατρου. Και στι προγραμματικέ δεσμεύσει κάνατε και μία αναφορά στου νέου, και είναι σπάνιο αυτό για υποψήφιο δήμαρχο ή για δήμαρχο γενικότερα να δίνει σημασία στου νέου. Για ποιο λόγο, τι είναι για σα οι νέοι, οι οποίοι ξέρουμε ότι δεν συμμετέχουν και πολύ στα. στα κοινά την σε σεβασμό. Για μένα, οι νέοι είναι το μέλλον. Χωρί του νέου δεν υπάρχει μέλλον. Του σέβομαι, του ακούω και του θέλω. Όχι να τους συμβουλέψω, να με συμβουλέψουν. Ειλικρινά σας το λέω, τους θέλω δίπλα μου. Μάλιστα. Θα... Θέλω να σας ρωτήσω τώρα και για το για τον νερό, για το ζήτημα της υδροδότησης. Κάποιοι παρουσιάζουν το ζήτημα του νερού ως το ισχυρό όπλο του Σπύρου Σταματόπουλου. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι και το αρνητικό, διότι δεν υπάρχει ποιοτικό νερό. Εσάς ποια είναι η θέση σας? Κύριε Γουγά, για μας το νερό είτε βρίσκεται στην πηγή, είτε βρίσκεται στο σωλήνα, είτε βρίσκεται στη βρύση, είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν αλλάζει, όπως ανέφερε ο κύριος Σταματόπουλος στην Γενική Συνέλευση της ΔΕΙΑ Ελλάδος, που στην πηγή είναι κοινωνικό αγαθό και στην βρύση ή πάβει να είναι και γίνεται εμπορικό αγαθό. Για μας είναι κοινωνικό αγαθό παντού, είτε είναι νερό ίδρυυσης, είτε νερό άρδευσης. Και προσοχή, μεγάλη προσοχή, γιατί με, τέτοιου, με τέτοια νοοτροπία φοβάμαι πολύ ότι θα οδηγηθούμε σε αυξήσεις ανάλογες με αυτές που έγιναν πρόσφατα σε απόφα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα δημοτικά τέλη, το 140%. Δεν θα πρέπει να το προσεγγίζουμε έτσι. Εμείς συνεχίζουμε και δεσμευόμαστε ότι θα, αντιμετωπίζουμε, θα, το αντιμετωπίζουμε ως κοινωνικό αγαθό παντού. Και θα διατηρήσετε και τον δημόσιο χαρακτήρα του. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Θα μείνω λίγο στον κύριο Σταματόπουλο, ο οποίο είναι 13 χρόνια δήμαρχο και αν βάλουμε και τη θητή του στο φαινό, φτάνει τα 17. Ε, γι' αυτό που πολλού αναφέρεται ω ε, καθεστώ και όλοι ξέρουμε ότι τα καθεστώτα πέφτουν ε, δύσκολα. Τι σα κάνει λοιπόν να αισιοδοξείτε ότι εσεί θα καταφέρετε εκεί που, απέ, που απέτυχαν οι προηγούμενοι ανθυποψήφοι του, Κύριε Γουδά, τα καθεστώτα δεν πέφτουν από καθεστώτα, ούτε από αρχικού. Πέφτουν από το λαό. Και να είστε σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή έχουν οριμάσει συνθήκες το καθεστώς όπως εσείς το ονομάσατε που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Σικιονίων να λάβει τέλος. Ήδη από τώρα έχει αρχίσει να πνέει άλλος αέρας αέρα αισιοδοξία. Το βλέπετε αυτό στι επαφέ σα, δηλαδή με του πολίτε που μιλάτε. Καθημερινά. 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 Μάλιστα, και θα κλείσω ρωτώντα σα για τα πρώτα 30 ονόματα των υποψηφίων τα οποία έχετε έτσι ανακοινώσει. Εάν υπάρχει κάποιο κοινό χαρακτηριστικό που σα ενώνει μαζί του και του υποψήφιου μεταξύ του, Υπάρχει κοινή συνισταμένη. Η κοινή συνισταμένη όλων μα είναι η επιθυμία το να προσφέρουμε, αν ιδιωτελώ. Είμαστε ένα συνδυασμό μέχρι τώρα, αλλά και οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα άτομα που θα ακολουθήσουν και πολύ σύντομα, που αποτελείται από ανθρώπου καταξιωμένου, οι οποίοι δεν βλέπουν το Δήμο για να πάνε να φτιάξουμε τη δουλειά μα, να φτιάξουμε την ζωή μα. Την έχουμε ήδη φτιαγμένη και έχει φτάσει η ώρα προσφορά για εμά. Και αυτό Μα ενώνει, αυτή είναι η κοινή συνισταμένη μα και αυτό θα πάμε να κάνουμε. Κύριε πιστεύω, σα ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι εσεί επιπλέον σε όλα όσα είπαμε. Εγώ έχω καλυφθεί για την ώρα. Βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία του επόμενου μήνε και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο να ξαναμιλήσουμε όποτε πάλι θέλετε. όταν πλέον θα, έχει και... θα έχουν οριμάσει και οι συνθήκε του προγράμματο και θα μπορείτε να μα πείτε περισσότερα πράγματα πάνω στο πρόγραμμα που είναι ξεκάθαρο ότι ενδιαφέρει του δημότε σα. Βεβαίω, εγώ σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά και είμαι στη διάθεσή σας όποτε με θέλετε.